Σήμερα έχουμε επισκεφθεί το χωριό Κράση, ένα ορεινό παραδοσιακό χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Πάμε μαζί να κάνουμε βόλτα στα σοκάκια, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους του και να μάθουμε λίγα πράγματα για την ιστορία του. Μία βόλτα στα γραφικά στενά του χωριού, όπου υπάρχουν πετρόκτιστα σπίτια κριτικής αρχιτεκτονικής, προσεγμένες αυλές γεμάτες λουλούδια και καλοδιατηρημένες ιστορικές εκκλησίες, φτάνει για να νιώσει ο επισκέπτης την ζεστασιά και την φιλοξενία των κατοίκων. Έφυγα για 30 χρόνια και ξαναγύρισα πάλι πίσω. Δεν τα αφήνω το χωριό, δεν θέλω να πάω σε άλλο χωριό, ασχέτως ότι είμαι παντρεμένος από τη Ρόδο έξαφνα. Θέλω να μένω στο χωριό μου. Γιατί να έρθει κάποιος? Για πολλά πράγματα. Πρώτα που είμαστε φιλότιμοι άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι που είμαστε εδώ πέρα. Είστε λίγοι το χειμώνα? Ναι, πολύ λίγοι. Φτάνοντας κανείς στην πλατεία του χωριού, μπορεί να δει τα τρία γιγαντιαία πλατάνια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο μεγαλύτερος πλάτανος, ο οποίος υπολογίζεται περίπου ηλικίας 2.400 ετών και είναι ένα διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Κάτω από τη σκιά αυτού του πλατάνου έχουν φιλοξενηθεί ο Βάρναλης και ο Καζαντζάκης. Ο δεύτερος φαίνεται να επισκεπτόταν συχνά το χωριό, αφού ήταν τόπος καταγωγής της γυναίκας του Γαλάτιας. Μάλιστα, στο βιβλίο του καπετάν Μιχάλης, το χωριό αναφέρεται συχνά, καθώς ήταν ένας τόπος που επέλεγε συχνά να έρχεται εδώ για να ξεκουράζεται. Πιστεύω είναι η ησυχία που έχουμε εδώ, η φύση πιο πολύ. Αυτό είναι που μου κάνει εμένα ευτυχισμένη. Είναι όντως έτσι, είναι... Ναι, και τα χρώματα και τον ήλιο είναι από όλα εδώ. Άνθρωποι του πνεύματος και των γραμμάτων επέλεγαν το Κράση για να ξεκουραστούν αλλά και για να εμπνευστούν για τις δημιουργίες τους. Έτσι δημιουργήθηκε στο χωριό το 2009 το σπίτι της λογοτεχνίας, όπου στεγάστηκε σε ένα κτίριο του 1882 και διαμορφώθηκε από την τεχνική διεύθυνση του Δήμου ώστε να φιλοξενεί νέους συγγραφείς και ανθρώπους του πνεύματος. Πόσους μόνιμους κατοίκους δηλαδή έχει το χωριό το χειμώνα? 131. Βλέπω ότι εδώ στο Κράση έχετε και πάρα πολλές αδέσποτες γατούλες. Και εσείς κάνετε εδώ μια προσπάθεια να τις βοηθήσετε κτλ. Τι κάνετε ακριβώς? Μαζεύουμε κάτι λεφτά για να πρώτα να τους ταΐσουμε και αν γίνεται να τους κάνουμε και τη στήρωση. Κατά την χειμερινή περίοδο το Κράση επιλέγουν πολλοί κριτικοί για μια κοντινή εξόρμηση, αλλά και για φαγητό σε μία από τις παραδοσιακές ταβέρνες του. Ο ξυλόφουρνος, τα ντόπια κρέατα και τα ζαρζαβατικά δεν αφήνουν παραπονεμένο ούτε τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Φυσικά, κανείς δεν φεύγει χωρίς να κεραστεί ντόπια ρακή και χειροποίητα τα γλυκά. Δούλεψα εδώ, ήρθα εδώ και δούλεψα σαν ξενογός και μετά γνώρισα και τον άντρα μου. Και μετά 4 χρόνια πήρε την απόφαση για να μείνω εδώ. Και ο άντρας μου είναι από εδώ, από το Κράση. Έχω φτιάξει ένα μικρό μαγαζάκι εδώ στο Κράση. Η διαδρομή από και προς το χωριό χαρίζει στον επισκέπτη μία θέα που κόβει την ανάσα. Τα σπίτια αναδύονται στους πρόποδες του όρους Ελένα και από τη μία πλευρά περιβάλλονται από πλούσιο δάσος με σφενδάμια και σπάνιους πρίνους, ενώ στα πόδια του χωριού υπάρχει ένα μικρό μα πολύ έφορο οροπέδιο.